Χαίρομαι που ήρθα εδώ στο Τυμπάκι, το έχω ξαναπεί, έχω έρθει και άλλες φορές σαν παίχτης. Μ' αρέσει ο κρητικός ο χώρος, είναι πάρα πολύ καλός γιατί έχω και φίλους και ξέρω ότι με αγαπάνε. Λοιπόν, για το παιχνίδι τώρα θέλω να πω το εξής. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και είμαστε γενικά στενοχωρημένοι που δεν πήραμε κάτι. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι όμορφο. Τώρα, δύο λόγια για το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι είχαμε πρώτη τις ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς φάγαμε το γκολ. Ευτυχώς πάλι σοφαρίσαμε πριν μπούμε μέσα. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, όποια ομάδα έβαζε γκολ θα είχε και τον πρώτο λόγο να κερδίσει. Έβαλε λοιπόν τον Τυμπάκι και ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσουμε το παιχνίδι σε αυτή τη δύσκολη έργα. Τώρα για τη συνέχεια εμείς θα προσπαθήσουμε όπως και σήμερα, στο επόμενο παιχνίδι που παίζουμε στην Αγία Παρασκευή, να πάρουμε κάτι καλύτερο και πιστεύω ότι εκεί θα μας δώσει και το αγωνιστικό στυλ που έχουμε και το παιχνίδι, ίσως αυτό που δικαιούμαστε. Είμαστε καλή ομάδα, είναι και το Τυμπάκι καλή ομάδα. Έχω ξαναπεί ότι θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος αν βγούμε και οι δύο να μπούμε σφήνα στις αθηναϊκές ομάδες που νομίζω ότι δεν υστερούμε καθόλου. Ευχαριστώ. Για την ομάδα μας και το πρεστής της ομάδας είναι μια τρομερή νίκη για μας σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Είχα να δω ομάδα να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε το πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος πολλά χρόνια. Μας έβαλε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ευτυχώς το δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που κάναμε και αλλάξαμε λίγο τον τρόπο παιχνιδιού μας στο αμυντικό κομμάτι, βελτιωθήκαν πάρα πολύ. Ξέρω ότι εμείς όταν είμαστε καλά αμυντικά, γκολ σίγουρα θα βάλουμε. Θα δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθεια που έκαναν. Θα δώσω όμως και συγχαρητήρια στον αντίπαλο, στον κόσμο και γενικά στη συμπεριφορά που επικρατούσε σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Τώρα αυτή η νίκη μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά δεν λέει και κάτι. Γιατί έχουμε τώρα 7 βαθμούς, έχουμε 3 παιχνίδια. Αν δεν πάρουμε κάτι στα επόμενα παιχνίδια, τζάμπα η νίκη, τζάμπα η προσπάθεια. Εμείς θα προσπαθήσουμε στα επόμενα παιχνίδια να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι και όπου μπορούμε να πάρουμε βαθμούς, γιατί έχουμε 2 έξω και ένα παιχνίδι τελευταία αγωνιστική με την Αγία Παρασκευή, θα το κάνουμε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο μίνι πρωτάθλημα. Δεν το περίμενα να πω την αλήθεια έτσι. Για μας είναι το ευχάριστο που είμαστε εδώ και θα είναι ακόμα πιο ευχάριστα τα πράγματα αν πέρα από το στόχο του πρωταθλήματος που το κατακτήσαμε να ανέβουμε κατηγορία και να, όπως είπα και όταν ξεκινούσαν τα μπαράζ, να εκπροσωπήσουμε ποδοσφαιρικά το όνομά μας υπάξια. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στον αντίπαλο γιατί έχει πολύ καλή ομάδα, μακάρι και το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είναι μια από τις ομάδες όπως εμείς που θα πάρουν ένα από τα 3 εισιτήρια. Δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο για κανένα. Τέλος, θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο μας. Για άλλη μια φορά, θεωρώ ότι μας βοήθησε. Και πιστεύω ότι την Τετάρτη, αν και παίζουμε εκτός έδρας, θα έχουμε τη βοήθεια πάλι του κόσμου στην Αθήνα. Κανένας δεν ξέρει. Σήμερα ήρθε ένα αποτέλεσμα που ίσως περιμέναμε να γίνει λίγο έξω στην ισοπαλία. Τελικά δεν έγινε. Ήταν νίκη αιτία Αγία Παρασκευή, η νίκη αιτία. Πήρε 3 βαθμούς από την Αγία Παρασκευή. Μας έκανε, θεωρώ και εμάς, και στα Χανιά και στις υπόλοιπες ομάδες, ένα δώρο. Όχι ότι την υποτιμώ σαν ομάδα, αλλά όταν εμείς περάσαμε από εκεί μέσα και οποιαδήποτε ομάδα δεν πάρει τους βαθμούς, για μας είναι σαν να κάνει δώρο η αντίπαλη ομάδα. Τώρα βαθμολογικά δεν ξέρω γιατί θα παίξουν ρόλο πάρα πολύ πέρα από τις είδες των κάθε ομάδων και τις οπαλίες. Σε κάποιες ομάδες είναι βολικές οπαλίες, σε κάποιες άλλες δεν είναι. Εμείς αν καταφέρουμε, ας πούμε, Τετάρτη και πάρουμε ισοπαλία, έχουμε κάνει πολύ μεγάλο αποφασιστικό βήμα. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις, ακόμα και 8 και 9 βαθμούς να είσαι, γιατί πρέπει να πάρεις και τα υπόλοιπα παιχνίδια, αν θα ανέβεις. Αυτό είναι ευχάριστο για όσους παρακολουθούν αυτό το πρωτάθλημα και διστάζω για τις ομάδες γιατί κάθε Κυριακή είναι στην πίεση. Βέβαια αυτό εμάς θα τους προπονήσουμε. Κοίταξε, για μας είναι ιστορικές στιγμές που περνάει η ομάδα γιατί διεκδικεί με ίσους όρους, με πολύ δυνατές ομάδες την είσοδό της στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι αλήθεια ότι εγώ με την ομάδα που είμαι πάρα πολλές φορές εδώ έχω κάνει μόνο ταξίδια σαν ποδοσφαιριστής. Τώρα ήρθε και η ώρα να κάνω σαν προπονητής.
Σε αυτό το κομμάτι έχει βοηθήσει πάρα πολύ η διοίκηση, γιατί την Τετάρτη στην Αθήνα πήρε μια απόφαση. Όσοι είναι παίκτες, είτε είναι στην αποστολή, είτε εκτός, να τους πάρει όλους. Και τους ευχαριστούμε σαν ποδοσφαιρικό τμήμα για αυτό. Να ζήσουν και τα παιδιά που θα είναι έξω αυτή τη χαρά. Η Ελλάς Ποντίον είναι από τα φαβορή να ανέβει. Έχει πολύ καλή ομάδα. Για μας και να χάσουμε, δεν έχουμε πιστεύω να χάσουμε τίποτα, αλλά αν κερδίσουμε μέσα στο κενό βαθμό, πιστεύω ότι θα είναι για μας πάρα πολύ καλό. Επιτυχία μπορώ να πω. Τώρα, αν κερδίσουμε, δεν το συζητάμε καθόλου. Έχουμε αφήσει μια ομάδα πίσω. Θα είμαστε στην κορφή. Το ίδιο πιστεύω ότι είναι και για την Ελλάς Ποντίον. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Το ευτύχημα για την ομάδα μου είναι ότι είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη στα παιχνίδια και πολύ σοβαρή. Και πιστεύω ότι και είμαι και σίγουρος ότι θα τα προκριθεί αυτό το παιχνίδι. Τώρα, αν πάρουμε βαθμού σε βαθμού, θα δείξει. Θα ξέρουμε Τετάρτη. Σίγουρα, μεγάλη νίκη για μας. Το ξέραμε ότι θα παίξουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το είδαμε και μέσα. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Ισορροπήσαμε σε ένα διάστημα το παιχνίδι. Καταφέραμε, βάλαμε μετά το δεύτερο γκολ προς το τέλος του παιχνιδιού και κερδίσαμε. Είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. Πρέπει να συνεχίσουμε. Είναι ακόμα 3 παιχνίδια. Αν συνεχίσουμε όπως ήμασταν και σήμερα τόσο δυνατοί, θεωρώ ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό, τι έχει να το πω, δεν ξέρω. Απλά και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, το πιστεύω, το δουλεύω μέσα στο μυαλό μου, την κρισιμότητα του παιχνιδιού και ίσως μου βγαίνει μέσα στο παιχνίδι αυτό που κάνω πριν το παιχνίδι. Ότι συγκεντρώνομαι και πιστεύω ότι θα βγούμε κατηγορία με αυτόν τον τρόπο.